Επίδοξοι διαρρήκτες προσπαθούν να μπουν μέσα στο σπίτι του ανυποψίαστου ιδιοκτήτη. Οι κινήσεις τους καταγράφονται καρέ-καρέ από κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης. Περιστατικό καθόλου σπάνιο, με την παραβατικότητα να χτυπάει κόκκινο. Προσπαθούν να φτάσουν στη λία τους παραβιάζοντας πόρτες, σπάζοντας τζάμια, απενεργοποιώντας συστήματα συναγερμών. Είτε ο ιδιοκτήτης είναι μέσα είτε απουσιάζει, ο στόχος των διαρρηκτών παραμένει ένας, η κλοπή, με τα περιστατικά να αυξάνονται εν μέσω πανδημίας. Η COVID-19 αύξησε την παραβατικότητα και ολοένα και περισσότερος κόσμος ζητά να ασφαλίσει το σπίτι ή την επιχείρησή του. Οι κάμερες κλειστών κυκλωμάτων τηλεόρασης καταγράφουν τις κινήσεις και το θράσος των διαρρηκτών. Μάλιστα, όταν δεν καταφέρνουν να μπουν στο σπίτι, βάζουν στο μάτι ό,τι βρίσκεται έξω από αυτό. Από αυτοκίνητα και μηχανές, μέχρι την μπουγάδα. Το αναμένο φως και η τηλεόραση να παίζει είναι μέθοδοι που στο παρελθόν φημίζονταν ότι αποτρέπουν τους διαρρήκτες από το να εισβάλλουν. Πλέον θεωρούνται παροχημένες, αφού αυτοί βρίσκονται αρκετά βήματα μπροστά. Πλέον οι διαρρήκτες χρησιμοποιούν εξελιγμένες μεθόδους και εδώ είμαστε εμείς για να είμαστε ένα βήμα μπροστά να αντιμετωπίσουμε τους διαρρήκτες με την πολιτική εμπειρία μας και την τεχνογνωσία μας. Πάντως, σύμφωνα με τα αποτελέσματα έρευνας, τα γαυγίσματα σκύλων και τα φωτάκια των ενεργοποιημένων συναγερμών είναι σημάδια που οι διαρρήκτες προσέχουν. Και όταν τα δουν, συνήθως δεν πλησιάζουν εύκολα.